Δεν μας το λέει ένας φιλόσοφος, ένας άνθρωπος θνητός, αλλά μας το λέει ο Κύριος του θανάτου. Και έχει σημασία αυτό γιατί. Γιατί μας αποδεικνύει ότι αυτά τα πράγματα τα κάνει ο ίδιος την ώρα που ανασταίνει ένα νεκρό. Ο Πλάτωνας μπορεί να λέει χίλια πράγματα. Μπορεί να λέει για την αθάνατη ψυχή. Μπορεί να λέει ότι η ψυχή πίνει το νερό της λησμονιάς και ξανάρχεται και ξαναθυμάται και χίλια. Αλλά δεν μπορούσε να αναστήσει ένα νεκρό. Δεν μπορούσε να κάνει καλά ένα δαιμονισμένο. Δεν μπορούσε να θεραπεύσει και να βάλει στα μάτια, να βάλει μάτια σε έναν τυφλό. Δεν μπορούσε έναν κοφάλαιο να τον κάνει να μιλάει. Δεν είχε τις αποδείξεις, δεν είχε τα εχέγγυα ότι είναι αυθεντικός και αυτά που λέει είναι αληθινά. Ο Χριστός όμως είχε τη σφραγίδα. Την έβαζε και στο αποδείκνει εκεί την ώρα που τα έλεγε. Όταν ανέστησε τον Λάζαρο, πριν είχε πει είμαι η ζωή. Να το λοιπόν, σου αποδεικνύει ότι είμαι η ζωή. Ένα σώμα που έχει πεθάνει εδώ και 4 μέρες, έρχομαι εγώ και το κάνω καινούριο. Το ξανανασταίνω, το στείνω στα πόδια του. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του Χριστού. Η αυθεντικότητα, η απόδειξη. Για να έχει όμως το βάρος αυτό, αυτή η θεϊκή αυθεντία και ο λόγος, αλλά όσο σοβαρά είναι τα δύο αυτά, τόσο πιο ελαφρύ και εύκολο είναι το τρίτο που γίνεται δια της πίστεως. Ο Κύριος δεν μας ζητάει μεγάλα έργα για να σωθούμε, δεν ζητάει να αναστήσουμε και εμείς νεκρούς όπως έκανε αυτός. Λίγα πράγματα μας ζητάει. Συμπάθεια προς τους συνανθρώπους μας, αγάπη και αναγνώριση της δικής του οντότητος. Να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος και ότι μας είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων. Να λοιπόν τα δύο δύσκολα, τα οποία τα κάνει ο Θεός, και την ευκολία του τρίτου που την κάνει ο άνθρωπος. Τα τρία αυτά μεγάλα πράγματα βλέπουμε ότι τα έχει η Μάρθα. Η Μάρθα δεν ξεσπάει σε λυγμούς, έτσι. Όταν δούμε, όπως εμείς όταν δούμε ένα πεθαμένο συγγενής μας, ενδέχεται να κλάψουμε και να τον θρηνήσουμε, αλλά πέφτει στα πόδια του Χριστού. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Εμείς κλαίμε, αλλά δεν πρέπει το πένθος να είναι βαρύ, να είναι έτσι αυτό το πομπόδες που γίνεται και λοιπά, χάθηκε ο άνθρωπος και χαμός, εξαφανίστηκε, πού χάθηκε, δεν χάθηκε, στο Θεό βρίσκεται. Νεκροί και ζωντανοί, στα χέρια του Θεού είμαστε. Μην το κάνουμε τραγικό το πράγμα τόσο όσο δεν είναι. Δεν μπορούμε να φέρουμε ένα ζωντανό, ένα νεκρό, να τον ζωντανέψουμε τις φωνές μας, αλλά και οι φωνές και τα κλάματα στεναχωρούν τις ψυχές των και κοιμημένων. Άπειρες φορές έχουμε ακούσει και μας έχουν πει ότι εμφανίζεται στον ύπνο του ο νεκρός και λέει σταμάτα να κλαις. Με βαρύνεις, με κουράζεις, μην κλαις άλλο. Χιλιάδες τέτοιες αποδείξεις. Και να δούμε τώρα από τα μικρά πώς πάμε στα πιο μεγάλα. Δύο απορίες γεννιόνται, από τις οποίες πηγάζουν και μεγάλες ωφέλειες. Η πρώτη απορία. Ο Χριστός, ως Θεός, δεν εγνώριζε που είχε ταφεί ο Λάζαρος. Δεύτερη απορία. Ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο. Δεν μπορούσε να διατάξει να σηκωθεί και η πλάκα του μνημείου και να λυθούν αυτομάτως στα χέρια του νεκρού. Ασφαλώς μπορούσε. Αλλά εκείνος τους διέταξε να σηκώσουν την πλάκα του τάφου, διότι αυτό, όπως είπαμε και πριν, ήταν εύκολο να το κάνουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε, κάθε τι το οποίο μπορούμε να μάθουμε ή να κάνουμε εμείς, δεν μας το κάνει ο Θεός. Και κάθε τι που μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν μας το κάνει ο Θεός.
Και αυτό το λέμε τώρα για να λείψουν μερικές παραξηγήσεις, διότι λέει ο άλλος: Είμαι άρρωστος, δεν πάω στο γιατρό, κάνω προσευχή και θα μου το κάνει ο Θεός. Δεν θα σου το κάνει ο Θεός. Θα κάνεις προσευχή, αλλά θα πας και στο γιατρό. Θα ζητήσεις και τη βοήθεια του ανθρώπου. Γιατί πραγματικά έτσι το θέλει ο Θεός. Ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως να κάνουμε, να το κάνουμε. Να εξαντλούμε την ανθρώπινή μας, τις ανθρώπινές μας ιδιότητες. Διότι τότε έχει και αξία αυτό που κάνει ο Θεός. Τότε έχει και αξία. Γιατί κάνει εκείνο που πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Όταν όμως δεν κάνει ο άνθρωπος, φαίνεται και η τεμπελιά του, φαίνεται και η αγνωμοσύνη του, φαίνονται και πολλά. Το κάνει λοιπόν αυτό ο Θεός, το μεγάλο, διότι αγαπάει και τιμάει το πλάσμα του, αλλά δεν τον θέλει άβουλο και μοιραίο. Και συγκεκριμένως οφείλουμε και να ρωτάμε ότι δεν ξέρουμε. Ας υποθέσουμε ότι είσαι χριστιανός και δεν ξέρεις κάτι. Προτιμάς να πεις αναμνησίες οι δικές σου ιδέες που σου έρχονται στο μυαλό, παρά να ρωτήσεις πώς είναι αυτό το πράγμα. Ή να διαβάσεις ένα βιβλίο και να το μάθεις. Ας πούμε ότι είσαι μαθητευόμενος κάπου, σε ένα γραφείο, σε ένα εργοστάσιο. Προτιμάς να κάνεις κάτι στραβό και να σε μαλώσει το αφεντικό σου, παρά να ρωτήσεις πώς γίνεται βρε παιδιά αυτό και δεν το ξέρω, να το μάθεις και μετά να το κάνεις και μόνος σου. Τι είναι πιο καλό, δεν είναι πιο καλό να ρωτήσεις? Είναι μερικοί που δεν ρωτάνε ακόμη ούτε στον δρόμο, πού πάνε για αυτό το δρόμο και ψάχνουν εκεί ώρες. Ρώτησε έναν άνθρωπο που ξέρεις, με συγχωρείς, πού είναι εδώ στάδε. Εγωισμός και εκεί. Οι νέοι δεν ρωτάνε τους γονείς τους, μπαμπά, μαμά, πώς είναι αυτό, τι πρέπει να κάνω εκεί, παραμπαίνουν μέσα σε ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρουν και δεν το... Δεν βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός τους είπε κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, κάντε το άλλο και στο τέλος έκανε εκείνο που δεν μπορούσαν να κάνουν. Δεν πρέπει οι μικροί να ρωτάνε τους μεγαλύτερους αν ξέρουν ένα πράγμα να τους το δείξουν. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος και αυτός είναι ο πραγματικός δρόμος της μαθήσεως. Να πηγαίνουμε σε εκείνους οι οποίοι ξέρουν κάτι, να το μαθαίνουμε και αν θέλαμε να το προχωρήσουμε, ας το προχωρήσουμε και μόνοι μας. Και ας ζητήσουμε και τη βοήθεια του Θεού. Αλλά όχι να αποκόψουμε την ανθρώπινη βοήθεια και να πηγαίνουμε κατευθείαν στη βοήθεια του Θεού. Έτσι. Ας μην περιμένουμε λοιπόν όλα να τα κάνει ο Θεός, αλλά ας ενεργούμε και εμείς όσο μπορούμε με την προσευχή μας, με την ενέργειά μας, με τη δράση μας, με την κούρασή μας, με τον υδρότα μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ένας μαθητής, δεν διαβάζω καθόλου και θα κάνω προσευχή για πάω να περάσω. Θα διαβάσεις, θα κάνεις και προσευχή και τότε θα περάσεις. Θα έχεις διαβάσει όμως. Για να πιάσει και η προσευχή σου, πρέπει να έχεις δείξει και εσύ φιλότιμο προς το Θεό, να μην τα ζητάς όλα έτοιμα. Αυτά λοιπόν ορίζει και εδώ ο Κύριος και μας δείχνει ένα δίδαγμα να εξαντλούμε τις δικές μας δυνατότητες προτού ζητήσουμε τη θεϊκή βοήθεια. Ας έχουμε υπομονή και ας μην ζητάμε αμέσως ένα θαύμα, αλλά ας προσπαθούμε και μόνοι μας και ας ζητάμε από το Θεό ένα σημάδι να μας δείξει αν είμαστε στον καλό δρόμο. Έτσι, αυτή είναι η συνεργασία του ουρανού. Αυτά είχαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά σας στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, χαίρετε Κυρίω.